Τη Δευτέρα αρχίζουν τα σχολεία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος, ο κύριος Παναγιώτης Κατηφές. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατηφέ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βουλγαρή. Αρχίζουν τα σχολεία. Πώς ετοιμάζεστε οι γονείς και αν συμφωνείτε καταρχάς, πώς βλέπετε τα μέτρα που έχει πει, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για εκπαιδευτικούς και μαθητές? Κοιτάτε, τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα, θα έχουμε το πρώτο κουδούνι, αλλά μαζί με το πρώτο κουδούνι θα έχουμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας και δυστυχώς τον τρόπο που η κυβέρνηση ανελιπώς θα διαχειρίζεται εδώ και 3 χρόνια μέσα στα σχολεία μαζί με τη φετινή χρονιά. Θα έχουμε την υλοποίηση νόμων που ψηφίστηκαν με κλειστά σχολεία μέσα στο καλοκαίρι που αλλάζει το περιεχόμενο της μόρφωσης των παιδιών μας. Θα έχουμε μπροστά μας τα προβλήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με την υλοποίηση από φέτος της Τράπεζας Θεμάτων, που άφησαν χιλιάδες μαθητές εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα έχουμε με το πρώτο κουδούνι χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά. Και αυτό, αν το θέλετε, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα εκπαιδευτικά κενά που έχουν διαμορφωθεί στους μαθητές λόγω της τηλεκπαίδευσης τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα στην ειδική αγωγή, με ελλείψεις ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη στους σχολικούς νοσηλευτές και παράλληλα, αν το θέλετε, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους γονείς, θα έχουμε και το κύμα της ακρίβειας που πραγματικά και στη σχέση του γονιού με το παιδί μέσα από το σχολείο, όπως με τη σχολική λίστα, με τις σχολικές δραστηριότητες, κάνει ακόμα, αν το θέλετε, εκρηκτικό το μείγμα και την ανησυχία που έχουν οι γονείς. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα, αν το θέλετε, πιο συγκεκριμένα με τα μέτρα τα υγειονομικά, τα οποία ουσιαστικά τα πρωτόκολλα γίνονται, ας με επιτραπεί η έκφραση, λάστιχο, χρόνο με το χρόνο, αντί να παίρνονται πιο ουσιαστικά μέτρα, τα μέτρα γίνονται, χαλαρώνουν. Είναι ζητήματα που, αν το θέλετε, διαμορφώνουν πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία στους γονιούς για το κατά πόσο τα σχολεία πραγματικά δεν θα γίνουν εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Και αν το θέλετε, και τα ίδια τα πρωτόκολλα που λένε ότι πλέον ένα τμήμα θα κλείνει με το 50% συν 1, κάτι τέτοιο μαρτυρά. Ή, ας πούμε, το ίδιο το πρωτόκολλο, το οποίο όταν σε ένα τμήμα είτε έχεις ένα, είτε δύο, είτε πέντε κρούσματα, που δεν είναι μικρός αριθμός σε μια τάξη 25 μαθητών, πέντε κρούσματα, δεν προβλέπεται απολύμανση της αίθουσας. Αυτά είναι σοβαρά, αν το θέλετε, ζητήματα. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε. Και επιμένουμε, αν το θέλετε, εδώ και για τρίτη σχολική χρονιά, σε αυτό που ζητάμε πολύ συγκροτημένα και εμείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, δηλαδή στο πώς θα αξιοποιηθούν ελεύθερα σχολεία και ελεύθεροι χώροι, αίθουσες, ώστε να πάμε σε μείωση των μαθητών στους 15 ανατμήμα, που αυτό σημαίνει μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Κάτι που δεν θέλει, ναι. Τι θα γίνει με τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς σε προσωπικό καθαριότητας? Ξέρετε, το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε μία λίστα και μοίρασε στους Δήμους ποιες πρέπει να είναι οι εργατοώρες. Και ουσιαστικά τι κάνει, μοιράζει τις καθαρίστριες σε τρίωρα. Δηλαδή, τρίωρη απασχόληση στο προσωπικό καθαριότητας, χωρίς να έχουμε επαρκές μόνιμο ουσιαστικό προσωπικό. Και πέρσι είναι χαρακτηριστικό ότι για 13.000 σχολικές μονάδες είχαμε 9.500 άτομα προσωπικό καθαριότητας, χωρίς να έχουν και μόνιμη εργασιακή σχέση και χωρίς να καλύπτουν το σύνολο της λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή όλο το ωράριο. Φέτος είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Νομίζουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις σχολικές μεταφορές, που τα παιδιά στηβάζονται 50-50 για να μεταφερθούν όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις υποδομές. Πόσες τάξεις είναι σε κοντέινερ? Εκατοντάδες τμήματα λειτουργούν σε κοντέινερ σε όλη τη χώρα. Και είναι και, αν το θέλετε, ακόμα πιο οδυνηρό, γιατί συνήθως εκεί πέρα υλοποιείται ο τύπος αίθουσα κοντέινερ στην προσχολική αγωγή. Και είναι πολύ σημαντικό, αν το θέλετε, και οδυνηρό αυτό που έλεγα, ότι μαθητές, οι πρώτοι πρόβλησης, η αλήθεια, ήταν γονείς. Πέρα από την ανησυχία και την αγωνία που μας διαμορφώνουν, ας μας επιτραπεί να πούμε ότι μας ατσαλώνει κιόλας για να παλέψουμε ακόμα περισσότερο για τη μόρφωση που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Γιατί ξέρετε, και πανδημία να μην είχαμε, φέτος θα είχαμε μια χειρότερη σχολική χρονιά, γιατί θα υλοποιηθούν όλες αυτές οι αντιδραστικές κατευθύνσεις που πέρασαν,
που ουσιαστικά μιλάμε για το σχολείο της υποχρηματοδότησης, μιλάμε για την αυτονόμηση του σχολείου, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικής αυτοτέλειας, δηλαδή πρακτικά οι γονείς ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, αλλά και της, του σχολείου, το οποίο διασπάται πλέον το ενιαίο και καθολικό περιεχόμενο της μόρφωσης των παιδιών. Και είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά που πραγματικά τσαλώνουν εμάς τους γονείς να παλέψουμε και για το μέλλον των παιδιών μας και για τη μόρφωση που δικαιούνται τα παιδιά μας σήμερα. Πιστεύετε ότι αυτό έχει να κάνει με οικονομικά κριτήρια λόγω της οικονομικής δυσκολίας που υπάρχει ή είναι επιλογή? Δεν καταλαβαίνω. Όταν λέω δεν καταλαβαίνω, εννοώ ρητορικό είναι το δεν καταλαβαίνω. Ναι, κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είχε 3 χρόνια η κυβέρνηση, καταρχάς δεν είχε την πολιτική βούληση να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τα σχολεία. Αλλά ακόμα και αν το θέλετε, ξέρετε, όλα αυτά τα 3 χρόνια έχει δοθεί πακτολός χρημάτων σε επιχειρηματικούς ομίλους, σε κανάλια. Θα ήταν πιο χρήσιμο, αντί να διαφημίζουμε γιατί πρέπει να κάνουμε εμβόλιο, να είχαν πάρθει μέτρα για πραγματικά να περπατήσει και στις μικρότερες ηλικίες, αυτό που λέμε ο εθελοντικός και μαζικός εμβολιασμός, που να συνδυάζεται με πρόληψη, με προετοιμασία πριν από το εμβόλιο, με τακτή παρακολούθηση των μαθητών μετά τον εμβολιασμό ή για παράδειγμα με τα τεστ. Ξέρετε, η μάσκα, το εμβόλιο και το τεστ από μόνα τους δεν αρκούν. Και η λογική κόστος-όφελος, ξέρετε, εμείς το μετράμε και με την τσέπη μας σαν γονείς. Γιατί πραγματικά σαν γονείς, χρόνο με το χρόνο, πληρώνουμε πολύ ακριβά μια φθηνή σε περιεχόμενο μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά μας. Άρα είναι θέμα, ξέρετε, πολιτικής επιλογής. Όχι αν υπάρχουν χρήματα, αλλά πού θα δοθούν. Και συγγνώμη, δηλαδή για να είμαστε και καθαροί, σε όλους τους τόνους αυτή την περίοδο διαφημίζονται τα περίφημα οικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Πώς έχει φανεί αυτό σε αύξηση, για παράδειγμα, των χρημάτων στις σχολικές επιτροπές? Δεν έχει φανεί και δεν θα φανεί, γιατί είναι πολιτικές επιλογές. Πώς έχει φανεί στην ίδια τη ζωή ενός των οικογενειών μας και την αγωνία που έχει ο κάθε γονιός κάθε Σεπτέμβρη με το πρώτο κουδούνι, πώς θα ανταπεξέλθει οικονομικά, για το δημόσιο σχολείο μιλάμε. Έτσι. Πιστεύετε ότι μέσα από όλη αυτή την τακτική, από όλα αυτά τα μέτρα, υπάρχει και μια όθηση, για να μην πω εκβιασμό, σε γονείς και μαθητές να εμβολιαστούν? Κοιτάτε, αυτό είναι ένα βολικό, αν το θέλετε, σενάριο. Πολύ έντεχνα, αυτό που είπα και πριν, πίσω από το εμβόλιο, τη μάσκα, το τεστ, να κρύβονται τα ουσιαστικά μέτρα τα οποία όφιλε και οφείλε οργανωμένα να λάβει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε στο πρώτο έτος, δεν είμαστε 2 μήνες μετά την πανδημία, είμαστε 3η σχολική χρονιά μετά την πανδημία. Και όλα αυτά που προανέφερα πριν, αυτά που διεκδικούν, αυτά που ζητούν, αυτά για τα οποία αγωνιούν οι γονείς, είναι ουσιαστικά ζητήματα τα οποία εκτιμάμε ότι θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Και αν το θέλετε, ακόμα και αυτό που λέμε, το πώς θα περπατήσει ο εμβολιασμός στις μικρότερες ηλικίες, ας πάρουμε και το θετικότερο σενάριο, ότι εμβολιάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών. Αλλάζει κάτι σε 27 τμήματα? Όχι βέβαια. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά πραγματικά είναι ένα αίτημα το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το... Όχι, δεν ξέρω, εντάξει, έχω την άποψή μου, δεν θέλει να κάνει προσλήψεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι το θέμα αυτό. Επίσης, κάτι άλλο τώρα και με την αύξηση των προϊόντων. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα που αρχίζουν τα σχολεία πάλι και οι γονείς βάζουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και κρατώ αυτό που είπατε, πιο πολλά χρήματα για πιο φτηνή παιδεία. Κοιτάτε, οι γονείς βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Να σας πω ότι με τα πρώτα στοιχεία έτσι που έχουμε... Έχετε εικόνα, πόσο πιο πάνω θα είναι φέτος τα πράγματα? Κοιτάτε, σε σχέση έτσι, να σας το πω πολύ απλά, από έρευνα αγοράς που κάνουν οι γονείς, έτσι, φαίνεται ότι μια σχολική λίστα εκεί που μια οικογένεια έδινε με το καλημέρα, με την έναρξη, με το πρώτο κουδούνι, 50 ευρώ μόνο για τη σχολική λίστα, αυτό μπορεί να φτάνει στα 70, 75, 80 ευρώ. Συνεπικουρούμενο με όλα τα μέτρα, έτσι, δηλαδή με την... δηλαδή, κοιτάτε τώρα, όταν από παντού έρχεται ότι θα έχουμε τρομερές ανατιμήσεις στο ρεύμα, ξέρετε, δεν είναι έξω από την πραγματικότητα ότι στα χρόνια της τηλεκπαίδευσης αρκετοί μαθητές δεν μπορούσαν να συμμετέχουν
Γιατί λόγω οικονομικής δυσκολίας δεν είχαν οι γονείς να πληρώσουν το ρεύμα και τους κοβόταν το ρεύμα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Πέραν αυτού που λέτε για το ρεύμα, μπορεί κάποιος να έχει τρία παιδιά ή τέσσερα. Δεν μπορεί να έχει και τέσσερα χιλιάρικα να πάρει τέσσερις καλούς υπολογιστές. Αυτό ακριβώς. Και είναι όλα αυτά που διεκδικούμε εδώ και δύο χρόνια, σαν ανώτατη ομοσπονδία ή ομοσπονδίες, οι ενώσεις γονέων, οι σύλλογοι γονέων ανά τη χώρα. Και αν το θέλετε, και εμείς γι' αυτό προτάσουμε ότι σήμερα είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για την εκπαίδευση. Είναι αναγκαίο, αν το θέλετε, να δοθούν εξτρά χρήματα στις σχολικές επιτροπές, όχι μόνο για να καλυφθούν τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής, αλλά και για βασικές ανάγκες που ο γονιός καλείται να πληρώσει, ενώ θα έπρεπε να τις παρέχει το σχολείο. Από φωτοτυπικό χαρτί, μέχρι ελλείψεις σε βιβλία, μέχρι ελλείψεις σε υποδομές που έχει το ίδιο το σχολείο. Κύριε Κατηφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί ο χειμώνας εκεί στα σχολεία δεν φαίνεται να λύνει προβλήματα, αλλά μάλλον να δημιουργεί περισσότερα. Να είστε καλά, και εμείς να σας ευχαριστήσουμε, και ας μας επιτραπεί με μια προτροπή να κλείσουμε. Παρακαλώ. Με μια προτροπή να κλείσουμε κι εμείς, ότι όλη αυτή η αγωνία που υπάρχει εδώ και τρία χρόνια συσσωρευμένη στους γονείς, πραγματικά καλούμε τους γονείς αυτή την αγωνία τους να την μετατρέψουν σε οργανωμένη δράση μέσα από τους συλλόγους γονέων. Γιατί οι σύλλογοι γονέων είναι πραγματικά, ας με επιτραπεί η έκφραση, όπλο στα χέρια των γονιών για το μέλλον και για τη μόρφωση των παιδιών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.